Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994, ο ασυρματιστής του στρατού και του Θεού. Αφιερούνται στους απανταχού Έλληνες που ζουν εκτός της σημερινής Ελλάδος και ειδικότερα σε εκείνους που λόγω των συνθήκων δεν μπορούν να λατρεύσουν ελεύθερα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Το παρόν δημοσίευμα είναι επανέκδοση ενός ένθετου στη στρατιωτική επιθεώρηση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το ένθετο αυτό έτυχε θερμής υποδοχής από τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και τώρα κατόπιν αιτήσεως δίδεται προς ανατύπωση. Είναι μία επιλογή κειμένων από το βιβλίο του γέροντος Ισάκ, δίος γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, γνωστός σε πολλούς και αναφέρεται στη ζωή του γέροντος Παϊσίου, ενός σύγχρονου Αγίου που γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας, έζησε και ασκήθηκε στην Κόνιτσα, στο Άγιον Όρος, στο Σινά και κοιμήθη στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ενταφιασμένο το σεπτό σκήνομά του και καθημερινά προστρέχουν χιλιάδες προσκυνητές, Έλληνες και μη από όλο τον κόσμο, για να τον παρακαλέσουν, να λάβουν την ευλογία του, να νιώσουν την αγάπη του και την παρουσία του. Χιλιάδες θαύματα επιτελούνται στον τάφο του, στον τάφο ενός ταπεινού καλογύρου που έφυγε από τον κόσμο για τον Θεό και δεν έπαυσε σε όλη του τη ζωή να εύχεται στον Θεό για τον κόσμο και τέλος οικονόμησε ο καλός Θεός να μείνει πάλι σε μοναστήρι του κόσμου ώστε να αποτελεί παρηγοριά και ενίσχυση στον σύγχρονο λαϊκό που ζει στον άκοσμο κόσμο όπως τον κατάντησαν οι αμαρτίες μας. Ευχόμενοι να γίνει το παρόν ένα πνευματικό σωσίβιο στη σύγχρονη λέλαπα της πλημμυρίδος των πειρασμών, ένας οδοδείκτης ζωής προς την όντως ζωή, ένα απειρόβλητο καταφύγιο στην πνευματική πυρκαγιά της αυξανόμενης αμαρτίας και αποστασίας από τον Θεό, το παραδίδουμε προς έκδοση. Ευχαριστίες οφείλουμε σε όσους αφανείς κοπίασαν διαφοροτρόπως, ώστε να ολοκληρωθεί το παρόν. Ευχαριστία προπάντων οφείλουμε στον Πανάγαθο Θεό που στέλνει τέτοιους φαϊνούς αστέρες όπως το Γέροντα Παΐσιο για να θερμάνουν τις καρδιές μας προς αγάπη Θεού και να μας οδηγήσουν στην ασφαλή οδό της ουρανίου ζωής. Εις τύχη μεν άπαντες, αμήν. Το δε Θεό ημών δόξα εις τους αιώνας, αμήν. Κεφάλαιο πρώτο. Η κατασάρκα και κατά πνεύμα πρόγονη. Βάπτιση και ξεριζωμός. Στα Φάρασα της Αγιωτόκου Καπαδοκίας, στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο γέροντας. Στην βάπτιση, οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του, «Ε, Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάπτισα, δεν θα δώσεις και σε ένα το όνομά μου?» Και στους γονείς είπε, «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου.» Και γυρίζοντας στην Ουνά, της λέγει, «Αρσένιο να πεις». Του έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του γέροντα μαζί με άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο τον δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Στο καράβι, μέσα στον συνωστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος Αρσένιο που κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στην ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα, «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτε. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθηκε ετάφη Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλον τον κόσμο
και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία. Από τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα, ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Κεφάλαιο δεύτερο. Ασκητικά προγυμνάσματα. Ανατροφή, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, για να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και τη βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να περηφανεύεται. Ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον, του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση την θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού. Δύο φορές την ημέρα, όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχισε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονιών του, ώστε και σταλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος, με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα φωνίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. Ο μεν πατέρας μου, έλεγε αργότερα ο γέροντας, με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου, για την ψεύτικη, λίγη ευλάβεια που είχα. Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδελφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτα. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε, βλέποντάς το να διαβάζει τον βίο κάποιου άγνωστου Αγίου, που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» το ρώτησε με απορία. Η ευλαβής κοριτσιώτησα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε. «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα. Και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω.» «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίδα.» «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδελφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονώνονταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε ενωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς το Θεό. Η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος. Άναβε το καντιλάκι του και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά, η τακτική του αδελφού του όχι μόνο δεν έκαμψε το ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς τον Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο, ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβαζε πως
Όταν φοβάσαι σε έναν τόπο, πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις τον φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. Είδα, διηγήθηκε, από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωνε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής. Όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επισήμανε έναν βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανεβώ, να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίζες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, έναν χουρμά. Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις? Τέλος, αποφάσισα να κατέβω. Αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τζακίστηκα στα βράχια. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωριό, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος τους σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα 2 μικρότερα αδέλφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθισε να λέγει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». «Θεοπτία», διηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου μεγαλύτερος έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτε. Πήγαινε στο δάσος και συνέχιζε. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτα. Στο τέλος, τσακισμένος σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας. «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα, αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ για αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο, ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύουν εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Το γεγονός αυτό διέλυσε στον 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με την χάρη του Θεού τον Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρα του κόσμου. Βεβαιώθηκε για τον Θεάνθρωπο όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο που το αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη, μονολογούσε «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε». Φροντίδα για τους άλλους. Ο Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους Αγίου και τα παρακινούσε να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να το συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μη γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο, ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα, πήγαινε εργαστή στην Γερμανία και σκοτώθηκε.
Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν καλύτερα να είχε γίνει καλόγυρος. Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα του. Άλλων νέων το στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα, ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στον Χριστό. Στην Κόνιτσα, κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμις είχε άρρωστη την μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος, Κονιτσιώτης, αναφέρει: ο Αρσένης ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας. Αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στην σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει τον λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτή την τακτική τη συνέχισε 4-5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με μεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του Ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στον Ανταρτοπόλεμο τον συνέλαβαν οι κομμουνιστές αιχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν δύο αντάρτες σε σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμη εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συνέστηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοπλίσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία: ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός. Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει η Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μείο. Κεφάλαιο 3. Στρατιωτική θητεία. Ασυρματιστής Φιλότιμος. Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσα: τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα? Δεν έχω μέσο. Άστα αυτά. Τον Θεό, απαντούσε. Και πράγματι, είναι Κύριος μετ' αυτού και είναι ανήρ επιτυχάνων. Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίες. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από την θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε: τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί. Κάποτε είχε 39,5 πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ειρωνικά με μοναχικά ονόματα: «Ε, Βενέδικτε, Ακάκιε». Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ειρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό.
Τους αλλίωσε ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για τη μονάδα. Πάντως η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, θεία χάρητη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Προημίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού, να στέλνει σήματα στο Θεό, να προσεύχεται. Κακουχίες. Η διλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείτο ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και παίζησαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους, σκάβοντας με το κασμά στα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάρκες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτσισε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε και όταν συνήλθε, συνέχισε την πορεία. Χαιρόταν να βρέχεται, να κρυώνει, να κουράζεται ο ίδιος, για να μην ταλαιπωρούνται οι άλλοι. Μερικοί στρατιώτες, όταν έκαναν ζημιά, για να δικαιολογηθούν, τις επέριπταν στον Αρσένιο. Ο αξιωματικός τον μάλωνε και εκείνος, για να μην τους εκθέσει, υπέμενε με ταπείνωση σιωπηλά τους ελέγχου. Ο διοικητής όμως τον εκτιμούσε και τον εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστειλε τον Αρσένιο, γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφρυνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε σπίτι του. Εκεί αρρώστησε, έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για 15 ημέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Ασκήσεις και εμπειρίες. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νίστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχιζε τις προσευχές. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στον δρόμο που βάδιζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι, είπα. Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου. Και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του το Θεό. Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: για τον Χριστό δεν έκανα τίποτε. Αν αυτή την άσκηση την έκανα σαν καλόγυρος, θα είχα αγιάσει. Ως στρατιώτης έζησε θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και υπάγησε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής. Κάποτε, που είχαμε πάει στο πεδίο βολή στην Τρίπολη, είδε ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις κατά δίκον και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά και δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Θυσία για τους άλλους. Οι περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στον θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε το θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια ή περίπολο, τον ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε: «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε: «Καλά». Πήγαινε στο υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή
Δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο, ούτε την μπαταρία, για να είναι ελεύθερο σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μία μάχη διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει, να μπω κι εγώ. Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται και άλλος. Τον άφησα και αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μία στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω. Τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδους χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα είπα. Να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώσει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα. Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτόν που θυσιάζεται για τους άλλους. Ευεργετεί και συκοφαντείται. Διηγήθηκε ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοπλίσει του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η δηλοχία μας. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί, χωρικοί κυρίως γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυκτερεύσουν σε πρόχεινες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθυπολογαγός, κτηνώδης, ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο ξοκλήσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω κάτω από το υπόστεγο τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοκλήσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις δύο γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα γάντι. Άνοιξα την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, διηγήθηκαν τα σχετικά. Εγώ, είπε η νέα, έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Τη συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα της είπα, τελείωσαν τα βασανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας, όπως και συνέβη. Ο ανθυπολογαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος της βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εσνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. «Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία», είπε. Όμως δεν φανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθυπολογαγού. Απολογήθηκε μόνο, επειδή τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού. «Σώζει τη μονάδα τους», διηγήθηκε ο γέροντας. Κάποτε η δηλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1600 αντάρτες σε ένα φυσικό χείρομα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και εμένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ μαζί. Μάλιστα με απείλησε και με το πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω, γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε από τα πολλά έπιασε επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, ώστε να ακούγονται οι βρισιές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διασκόρπισε. Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας, σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν: «Τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν?» «Οι μοναχοί», απαντούσε, «είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με το Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα». Ένα ακόμα λιανοτούφεκο δεν έκανε τίποτε, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία, έκρινε τη μάχη. Αυτοθυσία. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συμπατριώτης του γέροντα, διηγείται. Στην Αύπακτο, ενώ έπαιρνα ένα σήμα από την Πάτρα, με πλησιάζει ο Αρσένιος και μου λέει: «Ξέρεις, είμαστε αδέλφια». «Από πού είμαστε αδέλφια?» Μου προτείνει τα δύο χοντρά δάχτυλα και μου λέει: «Έχουμε τα ίδια δάχτυλα, όμοια τα δικά σου και τα δικά μου. Και αυτό μας τα αδέλφια». Ενώθηκαν με αδελφική φιλία και κάποτε ο Αρσένιος με κίνδυνο της ζωής του τον έσωσε. Η διήγηση είναι αυτούσια του κυρίου Παντελή, μόνο που διακόπτεται από λιγμούς και άφθονα δάκρυα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης για τον φίλο και σωτήρα του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα.
γιατί είχαν ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες: «Άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι. Με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέει ο λαχαγός Βουδούρης: «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα: «Τι έγινε, παιδιά?» Και μου εξήγησε: «Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας». Προσεύχεται εν μέσω σφαιρών. Μια μέρα, συνεχίζει ο κύριος Παντελής, ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει οι αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπιανα από το χιτόνιο και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Φαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος. Και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και άνοιξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε, του λέω: «Καλά, Χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω?» «Προσευχό μου». «Προσευχόσουν?» το ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του, ώστε αψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε το Θεό να σωθούν οι άλλοι και σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους. Ανυπακοή σε βλάσφημο. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στον δρόμο της επιστροφής, άκουσα το λογαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμε να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου». Ακούγοντας αυτά, προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αυθάδη. Όταν αργότερα μου είπε: «Σε διατάσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ τις διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Και είπαμε αγανάκτηση: «Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώπης». Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, τον Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από την Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε τον φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον Επουράνιο Βασιλέα. Κεφάλαιο 4. Άγιον Όρος. Στις μονές Εσφυγμένου και Φιλοθέου. Αγώνες Αρχαρίου. Ο Αρσένιος προσήλθε στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, που τότε δεν είχε γίνει ζηλωτική, για να μονάσει. Έχοντας πρότυπα τους οσίους πατέρες, προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Έβαλε ως θεμέλιο της μοναχικής ζωής την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και επιδόθηκε σε αγώνες υπέρ την αντοχή του. Τις ημέρες κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος, προσευχόμενος και δοξολογώντας το Θεό. Αισθανόταν μεγάλη κούραση, αλλά ήταν ανυποχώρητος στην άσκηση. Συνεχώς πρόσθετε νέους αγώνες, πάντα με ευλογία και παρακολούθηση από τον ηγούμενο. Όλα τα έκανε με χαρούμενη διάθεση. Έλεγε: «Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά στον τόρνο όλη την ημέρα. Το βράδυ πήγαινα στο αρχονταρίκι και βοηθούσα μέχρι τις 10 ή 11 η ώρα. Δεν μου έμενε χρόνος ούτε για πνευματικά. Γι' αυτό, στη συνέχεια, όταν πήγαινα στο κελί μου, δεν κοιμόμουν, μόνο έβαζα ένα τέταρτο τα πόδια ψηλά για να ξεκουραστούν λίγο και να κατέβει το αίμα που μαζευόταν από την πολύωρη ορθοστασία. Μετά, στεκόμουν όρθιος σε μια λεκάνη με νερό για να μην με παίρνει ο ύπνος και έκανα τα κουμποσχήνια. Κοιμόμουν μισή μέχρι μία ώρα και μετά πήγαινα στην ακολουθία για να διαβάσω το μεσονυκτικό.
και επειδή είχα τον λογισμό μήπως δεν θα κατάφερνα αργότερα να κάνω τα καθήκοντα του μεγαλοσχήμου, ζήτησα ευλογία από τον ηγούμενο και μου έδωσε να κάνω τον κανόνα του μεγαλοσχήμου από δόκιμος. Όχι από εγωισμό, αλλά μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποσχέσεις του σχήματος. Δεν τα έκανα με υπερηφάνεια. Αν δεν μπορώ, έλεγα, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Στην εκκλησία δεν καθόταν καθόλου. Στεκόταν όρθιος στο στασίδι. Πήγαινε καμιά φορά να τον κλέψει ο ύπνος και αμέσως τυναζόταν. Τον χειμώνα δεν άναβε φωτιά. Είχε τόση υγρασία στο κελί που η μούχλα γινόταν σαν βαμβάκια στους τοίχους. Όταν το κρύο ήταν ανυπόφορο, είχε ένα δέρμα ζώου από αυτά που έκανε τα σαμάρια και τύλιγε τα πόδια του. Δούλευε έξω στο κρύο μόνο με το ζωστικό και έβαζε από μέσα ένα χαρτί για να τον προστατεύει λίγο. Πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, είχαν τυπικό στο μοναστήρι να δίνουν σε όλους τους πατέρες από ένα κουτί γάλα. Και εκείνο ο Αρσένιος δεν το έπινε, αλλά το έδινε στο γέρο Νικήτα, που ήταν προφηματικός. Στην νηστεία, τα φασόλια δεν τα μασούσε καλά, για να αργούν να χωνέψουν και έτσι να τον κρατούν κάπως. Κοιμόταν για άσκηση κάτω στις πλάκες και άλλες φορές στα τούβλα, που ήταν πιο φιλάνθρωπα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αντιληπτή στους πατέρες η άσκηση και η ευλάβειά του. Οι ιερείς τον προτιμούσαν να τους ψάλει στα παρεκκλήσια. Δαιμονικές εμφανίσεις. Ο διάβολος δεν αρκεί το μόνο στον πόλεμο των λογισμών, αφού μάλιστα δεν μπορούσε με αυτούς να ανακόψει την αγωνιστικότητά του. Παρουσιαζόταν και αισθητός. Τον έβλεπε οφθαλμοφανός και συνομιλούσαν. Προσπαθούσε ο πειρασμός με κάθε τρόπο να τον εκφοβήσει και να τον εμποδίσει από τους αγώνες του. Φαίνεται ότι από την πείρα του καταλάβαινε τι θα γινόταν αυτός ο αρχάριος. Ο δόκιμος Αρσένιος δεν ταρασόταν ούτε φοβόταν από την παρουσία του διαβόλου. Έλεγε: «Να έρχεσαι διότι μου κάνεις καλό. Με βοηθάς να θυμάμαι τον Θεό όταν τον ξεχνώ και να προσεύχομαι». Αργότερα σχολίαζε ο γέροντας: «Πού να μείνει ο πειρασμός. Εξαφανιζόταν αμέσως. Δεν είναι χαζός να προξενεί στεφάνια στο μοναχό». «Γέροντα, πειρασμό εννοείται τους λογισμούς?» τον ρώτησε με αφέλεια κάποιος μοναχός. «Βρε πειρασμός, διάβολος, καταλαβαίνεις, τι λογισμοί?» Ο δόκιμος Αρσένιος με την ευστροφία του ενίκησε δαιμόνων πανουργίαν διανθρωπίνης επινίας. Ρασοευχή. Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Ο ηγούμενος του πρότεινε να λάβει το μεγάλο σχήμα, αλλά δεν δέχτηκε. Ανέφερε: «Αν και μπορούσα να γίνω αμέσως μεγαλόσχημος, διότι μου είπαν, εσύ στρατό τελείωσες, δεν σε εμποδίζει τίποτε. Είπα, αρκεί η ρασοευχή». Θεωρήσε τον εαυτό μου ανάξιο, αλλά και δεν ήθελε να δεσμευθεί με τις υποσχέσεις του μεγάλου σχήματος εξαιτίας της αγάπης του για την ησυχαστική ζωή που επιθυμούσε. Επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την τραχύτητα της ασκήσεως ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δύο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά την χάρη. Μέχρι τότε, συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλον τρόπο. Μικρόσχημος. Ο πατέρας Αβέρκιος εκάρι μικρόσχημος μοναχός και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος στις 3 Μαρτίου του 1957. Μετά την κουρά έβγαλε μια φωτογραφία και την έστειλε στη μητέρα του και από πίσω έγραψε το ακόλουθο ποίημα. «Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω τη μάτια ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στη μοναξιά την έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλα θα αφήσω. Να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να αγαπήσω. Με το σταυρό στο Γολγοθά, τον Ιησού να ακολουθήσω. Και στην Άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω. Φεύγω από τη μεγάλη σου στοργή, μανούλα να μπορέσω. Για να είμαι θα αιώνια μαζί, τον Ιησού θα παρακαλέσω. Δι' αυτό μικρό σε θέλησα, τα μαύρα δια να φορέσω, να αφιερωθώ εις τον Χριστό, του Θεού να ρέσω. Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγία, να με φυλάξει αυλαβή, από το εχθρού την Πανουργία.
Μάνα μου με κατάνοιξην, στην έρημο, εδώ στην ησυχία, θα εύχομαι πάντα δια εσέ και διόλη την πολιτεία. Ευλογές από την Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήμουν άγρυπνος και νηστικός και περίμενα το μοτόρι στον αρσανά της Ιβύρων. Από την εξάντληση δεν αισθανόμουν καλά. Φοβήθηκα να μην λιποθυμήσω εκεί και με δουν οι εργάτες. Γι' αυτό έκανα κουράγιο και πήγα πίσω από μια ντάνα ξύλα. Σκέφτηκα προς στιγμήν να παρακαλήσω την Παναγία και αμέσως είπα στον εαυτό μου: «Αθλιέ, την Παναγία για το ψωμάκι την έχουμε?» Και μόλις είπα αυτό, να, η Παναγία και μου έδωσε ζεστό ψωμί και σταφύλι. Από εκεί και πέρα μετά, κάποιος τον οποίον ο γέροντας θεράπευσε από ανίατη ασθένεια, ακούγοντας τη διήγηση, ρώτησε έκπληκτος: «Καλά γέροντα, μετά που έφαγες τις ρόγες του σταφυλιού, το κοτσάνι σου έμεινε στο χέρι?» «Και το κοτσάνι και ψίχουλα», απάντησε με έμφαση. Κεφάλαιο 5. Στη μονή στο Μίου Κονίτσης. Ανακαίνιση του μοναστηριού. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται. Με αποκάλυψη κατευθύνει ο Κύριος και τώρα τα βήματα του ανθρώπου, του Θεού Παϊσίου, στη μονή στο Μίου, της επαρχίας Κονίτσης. Διψούσε για ερημική ζωή και προετοιμαζόταν για την έρημο, αλλά με εντολή της Παναγίας βρέθηκε σε μοναστήριο του κόσμου. Άρχισε την ανακαίνιση του καμένου μοναστηριού χωρίς να έχει τα απαραίτητα χρήματα και υλικά. Αγόρασε ξυλία και μόνος έκανε πόρτες, παράθυρα, στασίδια, τραπέζια και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Επίσης άλλαξε την σκεπή της εκκλησίας, έκανε κοιλιά για μοναχούς, αρχονταρίκι, στέρνα και άλλα έργα. Αυτός ανέστησε το κατεστραμμένο μοναστήρι με πολλούς κόπους. Ήταν άρρωστος αλλά και νηστευτής. Την νηστεία δεν την χαλούσε ποτέ. Πηδά στον κρεμό. Κάποτε μετέφερε τα Άγια Λείψανα και είχε τη λειψανοθήκη δεμένη με τα λουριά από τους ώμους του. Σε ένα σημείο του δρόμου που λέγεται Μεγάλη Σκάλα κόπηκε το λουρί και έπεσε η λειψανοθήκη στον κρεμό. Ο γέροντας από τον πόθο και την Ευλάβεια προς τα Άγια Λείψανα, χωρίς να υπολογίσει τον εαυτό του και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, πήδησε αμέσως τον κρεμό για να τα προλάβει. Κατρακυλούσε η λειψανοθήκη και χτυπούσε στα βράχια. Τελικά ο ίδιος διαφυλάχθηκε, χάρη τη Θεού, σώος, δεν έπαθε τίποτα, ούτε γρατζουνιά. Η λειψανοθήκη με τα Άγια Λείψανα έμειναν επίσης άθικτα, ενώ ο μοταλικός κορβανάς που ήταν προσαρμοσμένος στη λειψανοθήκη είχε κατατσαλακωθεί από τα χτυπήματα. Ήταν τόσο βαθύς και απότομος ο γκρεμός που ήταν αδύνατο να ξανανεβεί ο γέροντας. Για να βγει στο μονοπάτι βάδιζε πολλή ώρα μέσα στο ποτάμι. Κόπη, ασκήσεις και ησυχία. Νίστευε αυστηρά και δουλαγωγούσε με κάθε τρόπο το έφερβο στο σώμα του, παρότι έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε όλο το ημερονύκτιο. Αν και καλλιεργούσε στον κήπο του μοναστηριού κυπευτικά πολλών ειδών, η συνηθισμένη τροφή του ήταν τσάι με παξιμάδι ή καρύδια κοπανισμένα. Αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μπαρμπούτη. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ καθάριζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλοτε έπινε σκέτο τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνοιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του. Την ημέρα εργαζόταν σκληρά και τη νύχτα αγρυπνούσε. Μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες, όπως είχε μάθει στο Άγιον Όρος. Παρόλο που το μοναστήρι ήταν σε έρημο και ήσυχο μέρος, ο γέροντας αποσυρώταν ενίοτε σε μια σπηλιά. Πήγαινε τις νύχτες και έκανε αγρυπνίες με το κομποσχήνι και αναρρύθμιτες μετάνοιες. Ήταν όμως ανήλια και έσταζε νερό. Προστάτης πτωχών και ορφανών. Εκτός από τα κτισήματα, μεριμνούσε συγχρόνως και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, δυστυχία. Ο γέροντας συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβείς γυναίκες. Όσες είχαν τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια, που δεν είχαν κανένα συγγενή κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και έναν υπεύθυνο. Υπήρχε και ένας επιπλέον κουμπαράς έξω από το αστυνομικό τμήμα.
έκανε επιτροπή η οποία διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα παρέπεμπε στα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλοί από αυτούς είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν το γέροντα. Έδινε τα κτήματα της μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν ζητούσε. Τους έλεγε αν έχουν καλή σοδιά να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Όσες φορές η αδερφή του Χριστίνα πήγαινε ρούχα ή τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. Της έλεγε να τα πάει σε οικογένειες που γνώριζε ότι στερούνταν. Οικειότητα με τα άγρια ζώα. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Θεό και την εικόνα του, τον άνθρωπο, πλημμύριζε την καρδιά του και το ξεχύλισμά της αγκάλιαζε και την άλογη πτήση. Ιδιαίτερα αγαπούσε τα άγρια ζώα και αυτά ένιωθαν την αγάπη του και τον πλησίαζαν. Ένα ελαφάκι ερχόταν και έτρωγε από τα χέρια του. Του έκανε ένα σταυρό στο μέτωπο μπογιά. Ειδοποίησε τους κυνηγούς να μην κυνηγούν κοντά στο μοναστήρι και να προσέξουν αυτό το ελαφάκι με το σταυρό. Όπου και αν το βρουν, να μην το χτυπήσουν. Αλλά δυστυχώς ένας κυνηγός, περιφρονώντας την εντολή του, κάποια ημέρα είδε το ελαφάκι και το σκότωσε. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε πολύ και είπε μια προφητεία που επαληθεύτηκε στο ακέραιο. Δεν αναφέρεται γιατί το πρόσωπο αυτό ζει μέχρι σήμερα. Στο δάσος, γύρω από το μοναστήρι, ζουν αρκούδες. Μια συνάντησε ο γέροντας σε στενό μονοπάτι, ενώ ανέβαινε στο μοναστήρι με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο. Η αρκούδα μαζεύτηκε στην άκρη για να περάσει ο γέροντας. Αυτός πάλι της έκανε νόημα με το χέρι να περάσει πρώτη. Και αυτή, διηγείται ο χαριτολογώντας, άπλωσε το πόδι της και μου πιάσε το χέρι για να περάσω εγώ. Της είπε: αύριο να μην εμφανιστείς εδώ κάτω γιατί περιμένω κόσμο. Αλλιώς θα σε πιάσω από τα αυτή και θα σε δέσω μέσα στο παχνί. Έλεγε ότι η αρκούδα έχει έναν εγωισμό. Όταν βρεθεί σε κίνδυνο, δείχνει ότι δεν φοβάται, αλλά μετά φεύγει τρέχοντας. Μια αρκούδα ερχόταν συχνά. Είχε εξοικειωθεί μαζί του και ο γέροντας την τάισε. Τις ημέρες που ερχόταν κόσμο στο μοναστήρι, ο γέροντας την προειδοποιούσε να μην εμφανίζεται και προκαλεί έτσι φόβο στους ανθρώπους. Η αρκούδα μερικές φορές παρέβαινε την εντολή του γέροντα, εμφανιζόταν απροσδόκητα και όσοι την έβλεπαν τρόμαζαν. Πολλοί την είχαν δει, μεταξύ αυτών και η Κέτη Πατέρα. Όπως διηγήθηκε, ανέβαινα μια νύχτα στο μοναστήρι με φακό για να προλάβω τη θεία λειτουργία. Άκουσα έναν θόρυβο, έριξα το φως και είδε ένα ζώο κάτι σαν σκυλί μεγάλο. Με ακολούθησε και όταν έφτασα, ρώτησα τον γέροντα αν το σκυλί είναι του μοναστηριού. Απάντησε: σκυλί είναι αυτό, για κοίταξε καλά, αρκούδα είναι. Όταν είδε ότι τελείωσε η αποστολή του στην έρημο του κόσμου και αφού ξεπλήρωσε το τάμα προς την Παναγία, άφησε οριστικά το στόμιο στις 30 Σεπτεμβρίου 1962 και αναχώρησε για το Θεοβάδιστο Όρο Σινά. Κεφάλαιο 6. Ερημίτης στο Θεοβάδιστον Όρο Σινά. Μακαρία ερημική ζωή. Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης που αποτελείται από το εκκλησάκι και από ένα πολύ μικρό συνεχόμενο κελάκι. Βρίσκεται σε ωραία θέση σε ύψωμα απέναντι ακριβώς από την Αγία Κορυφή και απέχει λιγότερο από μία ώρα από το μοναστήρι. 200 μέτρα πιο πάνω βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και λίγο πιο πίσω είναι η σκήτη που έμενε η Αγία Επιστήμη με τις άλλες ασκήτριες. Άγια μέρη, ευλογημένα, παρόλη την αφμυρότητά τους εμπνέουν αυτά τα βράχια. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, όσοι λίθου βολήν, στο ασκητήριο είχε μια μικρή πηγούλα. Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό, έλεγε ο γέροντας. Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?», τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε: «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα, λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρινα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας
ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Ακόμη είχα μία φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Έπινα και ένα τσάι μαύρο για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μία φανέλα. Δηλαδή, οι θερμίδες που του έδινε η παραπανήσια ζάχαρη ήταν σαν να φορούσε ακόμη μία φανέλα. Είχα και μια αλαξιά χοντρά ρούχα γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι ούτε φακό, παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Το χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρύγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο πολύ μικρό για τον αναπτήρα. Τίποτε άλλο. Μια φορά φύτεψα και μια ρίζα ντομάτα, αλλά μετά με πείραξε ο λογισμός μου και την ξερίζωσα για να μην προκαλώ τους Βεδουίνους. Μου φαινόταν ατέριαστο οι φτωχοί Βεδουίνοι να μην έχουν ντομάτες και εγώ που ήμουν καλόγυρος να έχω στο και μία ρίζα. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποσχήνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα μία πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές σήμα κινδύνου στα βράχια. Μια φορά ένας τουρίστας Γερμανός θέλησε να ανέβει επάνω. Νόμισε ότι είναι ναρκοπέδιο, αλλά επειδή φαίνεται ήξερε από τέτοια, πρόσεχε που πατούσε και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι επάνω. Εγώ τον παρακολουθούσα από ψηλά. Τον άφησα να πλησιάσει, μετά μπήκα στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και τράβηξα ένα δεμάτι αγκάθια στην είσοδο. Έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να με βρει και γύρισε πίσω. Απλοποίησε πολύ τη ζωή του και επιδόθηκε στην άσκηση με όλες του τις δυνάμεις χωρίς περισπασμούς. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της, έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την εμπειρία του από τη Σιναϊτική έρημο. Αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές. Θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα. Σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά που άναβαν κάπου κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και το συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια. Επισκέφθηκε και το ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου του Αρσελαΐτου. Είναι μια πανέρημος κατάλληλη για αναχωρητές. Τη Μεγάλη Σαρακοστή την πέρασε στο ασκητήριο του Αγίου Στεφάνου που αναφέρει και η κλίμακα κάτω από την Αγία Κορυφή. Με μεγάλη νηστεία, σχεδόν ασιτία. Είχε εκεί μόνο ένα τενεκεδάκι για να βγάζει νερό από το πηγάδι που υπήρχε πιο κάτω στον προφήτη Ηλία. Είχε τυπικό να μην φοράει παπούτσια. Είχαν σχιστεί οι φτέρνες του και έτρεχαν αίμα. Τα παπούτσια τα είχε στον τορβά και τα φορούσε μόνο όταν κατέβαινε στο μοναστήρι ή συναντούσε κάποιον στο δρόμο. Για όποιον γνωρίζει τις συνθήκες της ερήμου, είναι πολύ οδυνηρό να βαδίζει κανείς ξυπόλυτος πάνω στα βράχια ή στην άμμο την ημέρα και είναι τόσο πολύ που οι Βεδουίνοι βάζουν αυγά στην άμμο και γίνονται μελάτα, ενώ τη νύχτα είναι τόσο κρύα τα βράχια σαν να πατά κανείς πάνω σε πάγο. Στο μοναστήρι κατέβαινε κάθε Κυριακή ή κάθε 15 μέρες, βοηθούσε στην ακολουθία και κοινωνούσε. Λύει την ανομβρία. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Τη χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε για να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. Εργόχειρο και ελεημοσύνες. Το εργόχειρο του γέροντα ήταν ξυλογλυπτική, ανέφερε ο ίδιος. Έκανα σε ξύλο εικόνες καλλιστές τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον δεκάλογο. Τα ξύλα τα έκοβα μόνος μου. Πολλές φορές και τη νύχτα άνοιγα λίγο την πόρτα του κελιού και στο φως του φεγγαριού έλεγα την ευχή και γυαλοχάρτιζα και προετοίμαζα τα ξύλα. Για εργαλεία είχα μόνο δύο μαχαιράκια από ένα ψαλίδι Singer που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα δύο, το ακόνησα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου και θαμπώνει τα μάτια μου. Τα εργόχειρα τα έδινα στο μοναστήρι και τα πουλούσαν. Γίνονταν ανάρπαστα από τους προσκυνητές. Τα χρήματα που έπαιρνα τα έδινα σε γνωστούς ταξιτζίδες από το Κάιρο. Τους έλεγα να ψωνίζουν ρούχα, καπελάκια, μπισκότα, τρόφιμα και άλλα. Μετά γέμιζα το σακίδιο με ευλογίες και ρωτούσα πού υπάρχουν καταβλισμοί Βεδουίνων. Πήγαινα στις σκηνές τους, φώναζα πιο έξω τα μικρά παιδιά και μοίραζα τις ευλογίες. Από την πολύ του αγάπη προς τα πλάσματα του Θεού, ο γέροντας άφησε τον εαυτό του στην άκρη, κουραζόταν για να τους βοηθά και δεν πήγε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα που τόσο επιθυμούσε για να μην στερηθούν
τα βεδουινάκια της ευλογίας του και αυτά καταλάβαιναν τη μεγάλη του αγάπη που δεν είχε σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τον υπεραγαπούσαν. Γινόταν σωστό πανηγύρι από τη χαρά που έκαναν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο αγαπημένος τους Αμπούνα Παΐζη, στα βεδουίνικα Πατήρ Παΐσιος. Αλλά και όταν τα βεδουινάκια πήγαιναν στο ασκητήριό του με σκασμένα τα πόδια επειδή περπατούσαν ξυπόλυτα, τους έβαζε κερί στα σχισίματα και τους έδινε και από ένα ζευγάρι σανδάλια. Σε άλλα μοίραζε καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος και ό,τι άλλο είχε. «Ειν εν τη ερήμου πειραζόμενος». Κάποια μέρα έκανε εργόχειρο λέγοντας την ευχή καθισμένο σε ένα βράχο, ενώ από κάτω υπήρχε βαθύς γκρεμός. Παρουσιάζεται ο διάβολος και του λέγει: «Πίδα κάτω, Παΐσιε, σου υπόσχομαι δεν θα πάθεις τίποτα». Ο γέροντας συνέχισε ατάραχος την ευχή και το εργόχειρό του. Δεν έδωσε σημασία στο διάβολο. Ο πειρασμός συνέχισε να τον παρακινεί να πηδήσει στον γκρεμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόσχεση. Αυτό κράτησε μια μισή ώρα περίπου. Στο τέλος παίρνει μια πέτρα και τη ρίχνει στον γκρεμό, λέγοντας ο διάβολο: «Άντε να σου αναπαύσω το λογισμό σου». Ο διάβολος, αφού απέτυχε να το ρίξει στον γκρεμό, του λέγει δήθεν με θαυμασμό: «Τέτοια απάντηση ούτε ο Χριστός δεν μου έδωσε. Εσύ καλύτερα απάντησες. Ο Χριστός είναι Θεός, δεν είναι σαν και μένα τον Καραγκιόζη», είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Και έτσι, με την ενικούσα θεία χάρη, απέφυγε τον πρώτο πειρασμό να πηδήσει στον γκρεμό, να τσακιστεί στα βράχια. Ακόμη, απέφυγε και τον βαθύτερο γκρεμό της υπερηφανίας, να δεχθεί τον έπαινο του διαβόλου, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο από τον Χριστό. Εγκαταλείπει τη γλυκιά έρημο. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφειλόταν στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Κεφάλαιο 7. Στην Ιβυρίτικη Σκήτη. Ο γέροντας πήγε στην Σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την Καλύβη των Αρχαγγέλων, 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος σε επιστολή του, 24 Ιουνίου 1964, αναφέρει σχετικά: «Επήρα με τη χάρη του Θεού μία καλύβη στην ερημωμένη Σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνο οι 7. Το καλύβι το δικό μου έχει κλεισάκι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το σπίτι είναι φυσικά παλαιό και κάνω μερικές επισκευές. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με αμέτρητες μετάνοιες και πολλά κομποσχήνια. Το κύριο έργο του ήταν η προσευχή. Προσπαθούσε να μην διακόπτεται η νοηρά επικοινωνία του με το Θεό, να είναι αδιάλειπτη. Παρά την κλονισμένη υγεία του, βίαζε τον εαυτό του, νηστεύοντας μέχρι εξαντλήσεως. Και εκεί που εσώνονταν οι μπαταρίες και έφτανε στο αμήν, όλος παραδόξως ανακτούσε δυνάμεις και συνέχιζε τους αγώνες. Τροφή από άγγελο», διηγήθηκε ο γέροντας. «Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ, μου είπα να κατεβάσω έναν άρρωστο πατέρα, μοναχό, στην παραλία. Τον κατέβασα και μετά ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κοντά να φτάσω στο κελί μου, παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Ήταν άγγελος και μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε». Εχείρηση στους πνεύμονες. Από νέος μοναχός ο γέροντας είχε ενοχλήσεις στους πνεύμονες. Ήδη από την Εσφυγμένου είχε αιμοπτήσεις και εσωτερική αιμορραγία και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Στη συνέχεια, σε όλη του τη ζωή θα ταλαιπωρείται από αυτή την πάθηση. Από τη Φιλοθέου αναγκάστηκε να βγει στον κόσμο για θεραπεία. Αυτή η ευπάθεια των πνευμόνων του, που επετείνεται από την έλλειψη οξυγόνου, ήταν η αιτία που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει το Σινά. Η ασθένειά του όμως διαρκώς χειροτέρευε. Έπρεπε να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Η επέμβαση έγινε στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Του αφαίρεσαν σχεδόν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα. Και επίσης του αφαίρεσαν δύο πλευρά. Ο γέροντας περιγράφει ως εξής την εχείριση: «Ήτο μια πολύ σοβαρή εχείριση. Μου αφαίρεσαν τον ένα λοβό αριστερά, καθώς λιγάκι από τον άλλον. Ήτο ο λοβός γεμάτος από σακουλίτσες, βροχεκτασίες. Διήρκησε η εχείριση περί τις 10 ώρες. Δεν σταματούσε το αίμα στην εχείριση και αυτό δυσκόλευε. Εχρειάστη 4 κιλά αίμα. Τα λάστιχα, παροχετεύσεις, μου τα βγάλανε στις 9 μέρες και έπαθα μεγάλη δυσφορία και έτσι με πήγανε ξανά στο χειρουργείο επί 2 ώρες και μου τα ξανατοποθετήσαν και τα αφήσαν πάνω από 20 ημέρες.
Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά. Το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι οι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω πολύ, αλλά άξιζε κανείς να πληρώνει χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή, σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 ημέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Ίδρυση ησυχαστηρίου. Στο νοσοκομείο συνδέθηκε πνευματικά με κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες. Τον επισκέπτονταν και του έδωσαν αίμα που χρειάστηκε κατά την εγχείρηση. Ο γέροντας από υποχρέωση τις βοήθησε αργότερα πνευματικά με κάθε τρόπο. Γι' αυτό τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν και έτσι ιδρύθηκε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Στη συνέχεια, ως την κοίμησή του, τις κατεύθυνε πνευματικά και εκεί άφησε και το πολυπαθές λειψανό του. Έλαβε αίμα από τις αδελφές και αυτός της έδωσε πνεύμα, δηλαδή πνευματική βοήθεια. Κεφάλαιο 8. Στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2 Μαρτίου του 1969. Τον συγκινούσε και τον ενέπνεε ο τόπος, διότι είχε ιδιαίτερη χάρη από τους υπεράνθρωπους αγώνες του Παπατίχωνα και τα θεία γεγονότα που είχαν συμβεί εκεί. Εξωτερικά, η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Σταμποτά εικονάκια και σταυρού στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Με την πάροδο των ετών οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά πολύ. Πολλές ώρες τον αποσχολούσαν με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος με πυρετό». Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανέβησαν τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί δεν ευκαιρούσα. «Φως τεστρίβης μου», διηγήθηκε ο γέροντας. «Βρισκόμουν σε κάποιο μοναστήρι, στα Βρονικήτα. Ήταν εσπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού έναν λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωσε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστιά μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση, αλλά είπα: Ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα. Εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάζω. Και έτσι συνέχισε να μου μιλά μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε να κοιμηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα «Τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο». Αρχίζω «Άγιος ο Θεός» κλπ. Σε μια στιγμή ανάβει ένα φως δυνατό, το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα, γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχισε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια αγαλίαση. Έφτασα στο καλύβι, πήρα το κλειδί από τη θέση που το είχα, άνοιξα, μπήκα στην εκκλησία, άναψα τα καντήλια και τότε το φως υποχώρησε. Εμφάνιση του Οσίου Αρσενίου. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1971, ο γέροντας καθόταν στην αυλή της καλύβης του και διάβαζε από το χειρόγραφο τον βίο του Οσίου Αρσενίου που είχε πρωτογράψει για να επισημάνει τυχόν λάθη. «Ήθελε 2 ώρες ο ήλιος να βασιλέψει», γράφει, «και ενώ διάβαζα με επισκέφθη ο πατήρ Αρσένιος και όπως ο καθηγητής χαϊδεύει το μαθητή που έγραψε καλά το μάθημα, το ίδιο μου έκανε και αυτός. Παράλληλα με άφησε με μια ανέκφραστη γλυκύτητα και αγαλίαση ουράνια στην καρδιά μου που ήταν αδύνατο να την αντέξω. Έτρεχα έξω μετά στην περιοχή του καλυβιού μου σαν τρελός και τον φώναζα γιατί νόμισα ότι θα τον έβρισκα». Η Αγία Ευφημία. Ο γέροντας διηγήθηκε το εξής. «Είχα γυρίσει από τον κόσμο που είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα. Την Τρίτη
Κατά η ώρα 10 το πρωί ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?» «Η Εφημία», απαντά. Σκεφτόμουν ποια Εφημία, μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος. Τώρα τι να κάνω, ξαναχτυπά. Ρωτάω «Ποιος είναι?» «Η Εφημία», απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα, που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Την συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. «Η Μάρτης Εφημία», απαντά. «Αν είσαι η Μάρτης Εφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνεις κι εσύ». Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός», το επανέλαβε με μετάνοια «Και του Υιού». «Και του Υιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύριά της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έφρυξα, πάπα παπά. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Η κολλασμένη ψυχή. Διηγήθηκε ο γέροντας. Μια γνωστή μου γριά ήταν πολύ τσιγκούνα. Η κόρη της ήταν πολύ καλή και ό,τι ήθελε να δώσει ελεημοσύνη το έριχνα από το παράθυρο έξω. Έβγαινε με άδεια χέρια γιατί την έλεγε μήπως πήρε τίποτα και ύστερα το έπαιρνε και το έδινε. Όμως αν της έλεγε ότι ο καλόγυρος, εγώ δηλαδή, είπε να μου δώσει αυτό το πράγμα, το έδινε. Μετά το θάνατό της βλέπω ένα νέο, θα ήταν ο φύλακας της Άγγελος και μου λέει «Έλα και σε θέλει...» Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι μου συνέβη και βρεθήκαμε στην Κόνιτσα μπροστά σε ένα τάφο. Κάνει το χέρι του έτσι και ανοίγει ο τάφος. Βλέπω μέσα ένα πολτό από γλίτσες και τη γνωστή μου γριά που είχε αρχίσει να λιώνει και να φωνάζει «Καλόγερε, σώσε με». Την πόνεσα, τη λυπήθηκα. Χωρίς να τη συγχαθώ, κατέβηκα μέσα, την αγκάλιασα και τη ρωτούσα «Τι έχεις?» Μου λέει «Πες μου, ό,τι μου ζήτησες, εγώ πρόθυμα δεν σου το έδωσα?» «Ναι, έτσι είναι», είπα. «Εντάξει», την καθησύχασε ο νέος, φύλακας άγγελός της. Έκανε πάλι το χέρι του έτσι και ξανατράβηξε τον τάφο, σαν κουρτίνα. Και βρέθηκα πάλι στο καλύβι. Οι αδερφές από τη Σουρωτή με ρώτησαν «Τι σου συνέβη του Αγίου Ανδρέα?» Απαντώ «Να κάνετε προσευχή για αυτή την ψυχή. Σε δύο μήνες τη βλέπω πάλι». Υπήρχε ένα χάος και ψηλά, σε ένα ίσιωμα, ήταν παλάτια, σπίτια πολλά. Άνθρωποι πολλοί. Εκεί πάνω ήταν η γριά, πολύ χαρούμενη. Το πρόσωπό της ήταν σαν μικρού παιδιού. Μόνο ένα σημαδάκι είχε και ένα αγγελάκι το έτριβε για να καθαρίσει κι αυτό. Βαθιά στο χάος είδα κάποιους να χτυπιούνται, να ταλαιπωρούνται και να προσπαθούν να ανέβουν πάνω. Την αγκάλιασα από χαρά. Την πήρα πιο πέρα για να μην μας βλέπουν και πληγώνονται. Μου είπε «Έλα να σου δείξω που με έβαλε ο Κύριος». Φως γλυκύτατο. Κάποτε, διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια χαρά μεγάλη. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό, με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κομποσχήνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ηλίου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό, όπως είναι το φως της Σελήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολύ. Μετά, όταν το φως έλειψε και η χάρις μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά. Με τέτοιες παρακλήσεις πνευματικές, η Θεία Χάρις παρηγορούσε τον οικουσίως πτωχεύσαντα και με αυταπάρνηση ασκούμενο γέροντα Παΐσιο. Ο Γιωργάκης από το Θιβέτ. Ήρθε στο Άγιο Όρος και γύριζε στα μοναστήρια ένας νέος, ηλικίας 16-17 ετών, ο Γιωργάκης. Από ηλικίας 3 ετών, οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα, έγινε τέλειος μάγος, μπορούσε να καλεί όποιον δαίμονα ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναμη του σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε με το χέρι του μεγάλες πέτρες και έσπαζαν σαν καρύδια.
Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια, έπεφταν κάτω τα τσόφλια και οι καρποί έμεναν κολλημένοι στο χέρι του. Κάποιοι μοναχοί έφεραν το γιοργάκι στο γέροντα για να τον βοηθήσει. Ρώτησε τον γέροντα τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά δύναμη και ότι όλη δύναμη είναι του Θεού. Ο γιοργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε θρύψαλα. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να τη σπάσει κι αυτή. Αυτό συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που νόμιζε ότι έλεγχε, μην μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, τράβηκαν εναντίον του και τον εξφενδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Ο γέροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. Άλλη φορά, διηγήθηκε ο γέροντας, ενώ συζητούσαμε, ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. Αν μπορεί, ας έρθει να σε ελευθερώσει ο Χατζεφεντής, μου είπε. Το αισθάνθηκα σαν βλασφημία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια μου και τεινάχθηκε πέρα. Μετά, σαν αντίδραση, πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του. Αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, σαν να βρήκε ένα όρατο εμπόδιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο κελί μου. Οι δαίμονες τον έσυραν μέχρι κάτω, στον λάκκο, και τον έδιραν για την αποτυχία του. Το πρωί σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, ομολογούσε. Με έδειρε ο Σατάν, γιατί δεν μπορούσα να σε νικήσω. Έπεισε το γιοργάκι να του φέρει τα μαγικά του βιβλία και τα έκαψε. Ο γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοήθησε, όσο έκανε υπακοή. Ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι βαπτισμένος και μάλιστα έμαθε και σε ποια εκκλησία είχε βαπτιστεί. Ο Γιοργάκης, συγκλονισμένος από τη δύναμη και τη χάρη του γέροντα, επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν μπόρεσε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την περίπτωση του Γιοργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που νομίζουν ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Όλες στον ίδιο Θεό πιστεύουν και ότι δεν διαφέρουν οι Θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθόδοξους. Εμφάνιση του Χριστού. Διηγήθηκε ο γέροντας στον ιερομόναχο Γάμα. Ένιωθα κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στο Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα. Την Αγία Εφημία το ίδιο. Τη φωνάζω, Αγία Εφημούλα μου. Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα με φόβο τη φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου από το Χριστό, δεν στενοχωριόμουνα. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στο Χριστό, σκεπτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σου πω. Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου. Θα ξημέρωνε το Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο. Καμία όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα να το στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8.30 αγιορείτηκα, έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω, γιατί ένιωθα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω το Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι, τα μαλλιά του ήταν ξανθιά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε, κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς σε μένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά είτε ανοιχτά είναι είτε κλειστά, καμία διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα σκέφτηκα πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να ακουμπήσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα. Πα. Απόμεινα. Τι γλυκύτητα ένιωθα. Τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ωραίος κάλλει παρά τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία, κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως. Θα άξιζε να αγωνίζεται κανείς 1000 χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανίποτα είναι δυνατό να χαριστούν στον άνθρωπο και με τι τυποτένια ασχολούμαστε. Πιστεύω πως είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Παπατίχων να μην το πει σε κανένα. Πολύ το σκέφτηκα να το πω και σε σένα. Βλέπεις, τόση ώρα δεν σου μίλησα, τώρα που φεύγεις. Ύστερα από 2 μέρες, όταν ξανασυναντήθηκαν ο γέροντας, είπε: όλη τη νύχτα έκλαιγα γιατί στόπα. Δεν φοβάμαι πως θα το πεις, αλλά εγώ ζημιώθηκα. Το γεγονός αυτό το αισθάνθηκε και μια αδελφή στη Σουρωτή και έγραψε στον γέροντα: τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς. Και πράγματι, όταν αργότερα βγήκε έξω, τους το διηγήθηκε και μάλιστα περιέγραψε και αγιογράφησαν τον Χριστό όπως ακριβώς τον είδε.
Θεόσταλτο ψάρι. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του τυφλού. Αισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψαράκι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Είχα προβλήματα και με τα έντερά μου. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας, είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του πειρασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει, είδα να σπαρταρά ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα τον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας? Ο φύλακας άγγελος. Ο γέροντας διηγήθηκε. Ήταν του Αγίου Ισιδώρου, του Πυλωσιώτου. Περνούσα μια περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελε να πεταχτεί έξω. Κατά η ώρα 9 το βράδυ, κοσμική ώρα, ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίο, σαν να βγήκε από μέσα μου με μορφή μικρού παιδιού, 12 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν κατάξανθα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στενοχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω αρκεί να δω και πάλι το φύλακα άγγελό μου. Εύθυμα και εύστροφα. Ο γέροντας συχνά διηγεί το χαριτωμένες ιστορίες που προκαλούσαν αυθόρμητο γέλιο για να παρηγορήσει θλιμμένες ψυχές, αλλά ήταν και είδων του χαρακτήρος του. Είχε όμως και τη λεπτότητα να μην πληγώνει κανέναν και να μην κατακρίνει πρόσωπα. Από τα πολλά σημειώνονται λίγα επιλεκτικά. Στην Παναγούδα μια ημέρα φύτευε κοκάρι που το είχε μέσα σε ένα κουτί από καλαμαράκια. Ήρθε ένας έξυπνος με τα χέρια πίσω και το ρώτησε τι κάνει. «Φυτεύω καλαμαράκια», απάντησε ο γέροντας. «Πιάνουν, γέροντα? Πώς, άμα τα βάλεις με τα μουστάκια κάτω, πιάνουν?» Στην πνευματική ζωή, να μην χωλαίνουμε, να μην μένουμε στο χολ, προθάλαμο. Όσοι χωλαίνουν, δεν μπαίνουν στο σαλόνι του Θεού, εννοώντας τον παράδεισο. Παραμονές του Τριωδίου, είπε σε κάποιον προσκυνητή: «Έχεις περάσει από τα διόδια? Εκεί όταν περνάνε, πληρώνουν. Εμείς όταν περνάμε στο Τριώδιο, πληρώνουμε? Εννοώντας, κάνουμε καμιά θυσία?» Επικρίνοντας με χαριτωμένο τρόπο τη χρήση νοθευμένου κεριού, έλεγε ότι επειδή είναι από παραφήνει, παρά χρήματα αφήνει. Κάποιος δαιμονισμένος του είπε: «Εγώ είμαι όν. Πέσε να με προσκυνήσεις», το απαντά ο γέροντας. «Όνος είσαι, βρε, όνος είσαι», απευθυνόμενος στο δαιμόνιο που στην πραγματικότητα μιλούσε. Επισκέφθηκε κάποιος τον γέροντα με μουσιακά ενδιαφέροντα, ζητώντας να δει τα αρχαία μνημεία του κελιού του. Διασκεδάζοντας την κουφότητα των αναζητήσεών του, του έδειξε έναν ερυπωμένο τοίχο και του είπε χαριτολογώντας: «Αυτά τα ερείπια είναι από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορος». Κεφάλαιο 9. Στην Παναγούδα, δόσιμος στους πονεμένους. Εγκατάσταση στην Παναγούδα. Ο γέροντας, αφού πέρασε 11 χρόνια αγώνων και προσφοράς στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αποφάσισε ύστερα, για κάποιο πνευματικό λόγο, να αναχωρήσει από αυτό. Στις 27 Φεβρουαρίου, η μέρα που του είχε εμφανιστεί η Αγία Εφημία, βρήκε καθυπόδειξη του γέρου Ιωακείμ την Παναγούδα. Το γεγονός το αισθάνθηκε ως ευλογία της Αγίας και συγκινημένος την ευχαρίστησε για την πρόνοιά της. Το καλύβι είχε βασικές ελλείψεις, γιατί ήταν παλαιό και εγκατελειμμένο. Έλειπαν πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, το πάτωμα είχε τρύπες και η σκεπή έβαζε νερά. Άρχισε με πολύ κόπο τις πλέον αναγκαίες επισκευές. Χρήματα δεν είχε, αλλά και δύσκολα δεχόταν. Εκτός από την ολοήμερη κοπιαστική εργασία, είχε και τον κόσμο. Όλη την ημέρα τους δεχόταν, τους κερνούσε και θυσίαζε ώρες πολλές μαζί τους για να ακούσει τα προβλήματά τους, να σηκώσει το σταυρό τους, να πάρει τον πόνο τους, να συμβουλεύσει, να επιτιμήσει, να θεραπεύσει, ακόμα και να τους διασκεδάσει, χωρίς καθόλου να υπολογίζει αν ο ίδιος ήταν άγρυπνος, νηστικός, διψασμένος, κουρασμένος, άρρωστος. Συν το χρόνο όμως, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε υπερβολικά, ξεπερνούσε τα όρια της αντοχής του. Έλεγε εξομολογητικά: «Δεν ορίζω τον εαυτό μου, έχω γίνει πρόγραμμα των ανθρώπων. Παλαιά, ο νους μου βυθιζόταν στην ευχή. Πολλές φορές πετιέμαι στον ύπνο. Παρότι όμως τους δεχόταν όλους, ο κόσμος δεν τον αλείωσε, δεν τον οικοσμήκευσε. Αντίθετα, ο γέροντας, με τη χάρη του Θεού, μεταμόρφωνε τους ανθρώπους». Εμφάνιση του Αγίου Βλασίου. Ήταν η 21η Ιανουαρίου 1980, Κυριακή του Ασώτου προς Δευτέρα.
Ο γέροντας, ενώ προσευχόταν το βράδυ στο κελί του με το κομποσχήνι, βλέπει να παρουσιάζεται μπροστά του σε φως ένας άγιος άγνωστος που φορούσε μανδύα καλογερικό. Δίπλα του, στον τοίχο του κελιού του, πάνω από τη σόμπα, φαινόταν ερείπια μοναστηριού. Αισθανόταν απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση και σκεφτόταν ποιος άγιος είναι. Τότε άκουσε φωνή από την εκκλησία. Είναι ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα. Από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον Άγιο για την τιμή που του έκανε, μετέβη στα Σκλάβαινα και προσκύνησε τα χαριτόβρυτα λείψανά του. «Χριστέ μου, ευλόγησέ με». Στις 26 Μαρτίου 1984 συνέβη στο Γέροντα ένα γεγονός που το διηγήθηκε μετά από λίγες μέρες ως εξής. «Ενώ προσευχόμουν αντικρίζοντας την εικόνα του Χριστού, κάτι ένιωσα μέσα μου και πέφτοντας στο πάτωμα είπα «Χριστέ μου, ευλόγησέ με». Και αμέσως αισθάνθηκα μια ευωδία για πολλή ώρα να γεμίζει όλο το κελί μου. Ακόμη και ένα χαλάκι γεμάτο χώμα που είχα και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν και αυτό το χαλάκι με τις κόνες. Φοβερό όραμα. Ο γέροντας στις 11 Απριλίου 1984, την τρίτη της διακίνησή μου, στις 12 τα μεσάνυχτα, είδε ένα όραμα που αναφέρεται στο φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Διηγήθηκε. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά που συμπεριλαμβάνονται και κοιμημένοι, βλέπω ένα φοβερό όραμα. Έναν κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ βρισκόμουν έξω από τη μάδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κοιμημένους. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσιος, ο οποίος σιώταν από μια δυνατή βοή, από χιλιάδες φωνές σπαρακτικές που έκαναν να ραγίζει και η πιο σκληρή καρδιά. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να μου λέει «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις σπαρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπορούσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκοπος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας. Η Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Την περασμένη Σαρακοστή παρουσιάστηκε η Παναγία ντυμένη στ' άσπρα. Μου είπε ότι θα συμβούν πολλά στον κόσμο, γι' αυτό να φροντίσω να πάρω κάτι που αφορούσε προσωπικά τον ίδιο. Φανερώθηκε κοντά στη βορειοανατολική γωνιά της καλύβης του. Όταν την είδε ο γέροντας, είπε ταπεινά «Παναγία μου, και ο τόπος είναι βρώμικος και εγώ βρώμικος». Όμως, έκτοτε, ευλαβήτο και τον τόπο, ου έστησαν οι πόδες της Αχράντου Θεομήτωρος. Ήθελε στο μέρος εκείνο να φυτέψει λουλούδια για να μην πατιέται. Περί Αντιχρίστου 666 και ταυτοτήτων. Ο πατέρας Παΐσιος συμμεριζόταν τις αγωνίες των ανθρώπων και απαντούσε στον προβληματισμό τους. Ένα θέμα που προβλημάτισε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο τους πιστούς ήταν και το θέμα των ταυτοτήτων. Ο γέροντας έλαβε θέση και μίλησε ξεκάθαρα. Δεν αρκέστηκε μόνο να απαντά στα πολλά ερωτήματα των πιστών, αλλά το έτος 1987 έγραψε τη γνωστή του επιστολή «Σημεία των καιρών 666». Έγινε με ανακούφιση δεκτή και μέχρι σήμερα καθοδηγεί. Πολλοί αναθεώρησαν τις απόψεις τους και συντάχθηκαν με τις απόψεις του γέροντα. Επειδή προείδε ότι και στο μέλλον θα χρειαστεί, την έγραψε ιδιοχείρος και την υπέγραψε για να μην αλλοιωθούν οι απόψεις του που τις κράτησε ως την κίνησή του. Συμπερασματικά, ο γέροντας πίστευε ότι το σφράγισμα είναι άρνηση, ακόμη και η ταυτότητα είναι άρνηση. Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 και υπογράφω, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι άρνηση. Ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι το Άγιο Βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα, αρνείσαι τη σφραγίδα του Χριστού και παίρνεις του διαβόλου. Άλλο είναι που στα νομίσματα έχουν το 666, απόδοτε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, και άλλο η ταυτότητα που είναι κάτι το προσωπικό. Ακόμη και αν δεχθεί να σφραγιστεί κανείς από αδικαιολόγητη άγνοια ή αδιαφορία, πάλι χάνει τη θεία χάρη και δέχεται δαιμονική ενέργεια. Μεταμόρφωσης. Ήταν η 28η Σεπτεμβρίου του έτους 1992. Σε ένα κελί της Καψάλας γινόταν αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Ισαάκ του Σύρου. Μεταξύ των πατέρων ήταν και ο γέροντας Παΐσιος, που ευλαβήτο
ιδιαιτέρως τον Άγιο Ισαάκ, συμμετείχε στην αγρυπνία από ένα κελάκι που ήταν συνέχεια της μικρής λυτής. Πριν από την είσοδο του Εσπερινού, οι ψάλτες ήταν όλοι στο δεξιό χορό και έψαλαν το δοξαστικό. Στο μικρό εκκλησάκι επικρατούσε έντονα κατανοητική ατμόσφαιρα. Όλοι άκουγαν με προσοχή. Την αγρυπνία παρακολουθούσαν και δύο Ορθόδοξοι Λιβανέζοι, ένας κληρικός και ένας νέος που την ώρα εκείνη στέκονταν στα στασίδια του αριστερού χορού. Σε μια στιγμή γύρισε να πει κάτι ο κληρικός στο νέο και βλέπει τον γέροντα όρθιο, υπερυψωμένον από το έδαφος 25 με 30 εκατοστά, να κρατά με το αριστερό χέρι το κομποσχήνι του και να βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε φως. Τα ακάλυπτα μέρη του σώματός του, πρόσωπο και χέρια, εξέπεμπαν φως, πολύ δυνατό φως. Αντικρίζοντας το ασυνήθιστο και υπερκόσμιο θέαμα που ήρθε να ξεφωνήσει, αλλά η φωνή του δεν έβγαινε. Βλέποντας την έκπληξη του κληρικού, εστράφηκε ο νέος προς τα πίσω και είδε και αυτός το ίδιο θέαμα. Ο γέροντας είχε λίγο σκυμμένο το κεφάλι, προσέχοντας τον εαυτό του. Φαινόταν ευχαριστημένος και μυδιούσε. Εύνης δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν, θαμβωμένοι από το φως που είχε δυναμώσει. Όταν σε λίγο κατόρθωσαν να σηκώσουν πάλι τα μάτια τους για να τον κοιτάξουν, τον είδαν πλέον στη φυσιολογική του κατάσταση. Άλλες μαρτυρίες προσκυνητών. Έχεις σπασμένα πόδια. Γραπτή μαρτυρία Κωνσταντίνου από Α. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στον Πάτερ Παΐσιο. Με ρώτησε, Κώστα, πώς ήρθες εδώ? Εσύ έχεις σπασμένα πόδια. Και συνέχισε, Κώστα, ο Θεός για να την πάρει, την αγάπησε πιο πολύ. Ποια Πάτερ, ρώτησα με απορία. Τη μνηστή σου. Πράγματι. Το 1991 είχα πάθει σοβαρό ατύχημα. Είχα σπάσει τα πόδια μου και σκοτώθηκε η μνηστή μου. Θα πάρουμε την πόλη. Μια ομάδα μαθητών της Αθωνιάδου Σχολής συμφώνησαν να ρωτήσουν το γέροντα αν θα πάρουμε την πόλη και αν θα ζουν και οι ίδιοι τότε. Πήγαν στο καλύβι του, πήραν κέρασμα, αλλά ντρέπονταν να ρωτήσουν. Ο ένας έκανε νόημα στον άλλον και τελικά κανείς δεν τολμούσε να κάνει την ερώτηση. Τότε, τους λέγει ο γέροντας, «Τι είναι βρε παλικάρια, τι θέλετε να ρωτήσετε για την πόλη? Θα την πάρουμε και θα ζείτε κιόλας». Ένα παιδί μετέφερε τα λόγια του γέροντα στο δάσκαλο Κωνσταντίνο Μαλίδη, που ήταν καλός χριστιανός και θερμός πατριώτης. Αυτός ήρθε με ενδιαφέρον να βεβαιωθεί καλύτερα από τον ίδιο το γέροντα και ρώτησε για την πόλη. Ο γέροντας του απάντησε, «Άστα αυτά Κώστα, δεν είναι για μας αυτά. Εμείς για άλλη πόλη πρέπει να ετοιμαζόμαστε». Αυτά ήταν προσημάνσεις για τον επικείμενο θάνατό τους, γιατί πράγματι δεν άργησε να φύγει πρώτα ο Κώστας και ύστερα ο γέροντας για την αληθινή και ουράνια πατρίδα μας, την καινή πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ. Ο γέροντας και οι νέοι. Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τους νέους. Τους αγαπούσε πραγματικά σαν παιδιά του, ενδιαφερόταν να βρουν το δρόμο τους και προσευχόταν για αυτούς. Τους βοηθούσε να υπερβούν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Συνέπασχε και συμπονούσε μαζί τους. Αυτοί, διαισθανόμενοι τη μεγάλη του αγάπη, του είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη, του έκαναν υπακοή και κυριολεκτικά τον λάτρευαν. Έβλεπε στο κελί του ναρκωμανείς, αναρχικούς, παραστρατημένους, ψυχασθενείς, μπερδεμένους, απελπισμένους μέχρι αυτοκτονίας. Αφού με τις συμβουλές του γέροντα μετανοούσαν και συνέρχονταν, στη συνέχεια τον επισκέπτονταν αλλοιωμένοι πνευματικά, αλλά και κήρυκες μετανοίας στους φίλους τους που τους έφερναν μαζί τους στο γέροντα. Για να φανεί ο τρόπος βοηθείας, σημειώνονται ενδεικτικώς λίγα περιστατικά. Βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους, να επικοινωνήσει μαζί τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. Τον παρακολουθούσαν με προσοχή και δέχονταν τις συμβουλές του. Πολλοί με την προσευχή και τη βοήθειά του απελευθερώθηκαν από το πάθος και έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Έλεγε με συμπόνια, «Τα καημένα δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία σήμερα αχρηστεύεται μόνη της». Ο ίδιος τους έδινε τα κορδόνια από τα παπούτσια. Έδιωχνε τις μύγες που τους ενοχλούσαν και τακτοποιούσε τα μαλλιά τους που έπεφταν στα μάτια τους. Τους συμβούλευε να εξομολογηθούν, να ζουν πνευματική ζωή, να βρουν μια απλή εργασία για να απασχολούνται. Συνιστούσε να τρώνε καρότα και τους έδινε και άλλες πρακτικές οδηγίες. Τους έστελνε σε κατάλληλο περιβάλλον για αποτοξίνωση, τους βοηθούσε να ενταχθούν στην κοινωνία και να δημιουργήσουν οικογένεια. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του από το οποίο υπέφερε ο ίδιος και η οικογένειά του. Αν και μέσα του είχε μια αμυδρά και ακαθόριστη εικόνα για τον Πάτερ Παΐσιο, εν τούτης στήριξε σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να τα κόψω?» σκεφτόταν κατηφορίζοντας προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε ο γέροντας, του είπε χαμογελώντας,
«Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα», και το έβαλε στη φούχτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι, τα χάπια του αποδείχτηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στο γέροντα. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφερναν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και κοβόταν η επιθυμία να καπνίσουν, αλλά περισσότερο βοηθούσε με την προσευχή του. Ο γέροντας θεωρούσε καταστρεπτική την επίδραση της τηλεοράσεως για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Ανέφερε με πόνο περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους, για να έχουν την ησυχία τους, τα άφηναν ώρες να βλέπουν τηλεόραση, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται διανοητικά, ψυχικά και σωματικά. Τόνιζε επιπλέον τη βλάβη που φέρνει στο σώμα με την ακτινοβολία που εκπέμπει στα κυοφορούμενα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Μιλούσε ακόμη και για δαιμονικές επιδράσεις. Γι' αυτό, σε κάθε ευκαιρία, απέτρεπε από την τηλεόραση και συμβούλευε να την πετάξουν από το σπίτι, δίνοντας στα παιδιά τους κάτι άλλο πνευματικό ή ουδέτερο, αθώα παιχνίδια και εκδρομές. Κεφάλαιο 10. Ασθένεια και μακαρία κοίμηση. Πόνος και ασθένειες. Όπως προαναφέρθηκε, η άσκηση και ο πόνος συνόδυναν ισοβίως στο γέροντα. Ο πόνος και οι ασθένειες του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ο ίδιος πονούσε, αλλά παρηγορούσε τους πονεμένους. Όταν εχειρίστηκε στους πνεύμονες, κρυολόγησε και του έδωσαν ισχυρή αντιβίωση ενώ ήταν νηστικός. Του φάνηκε σαν να ξεφλουδίστηκαν τα έντερά του. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη ευαισθησία. Με το παραμικρό κρυολόγημα είχε ενοχλήσεις, γουργουριτά και έβγαζε αφρούς και αίμα. Το ίδιο συνέβαινε και με ορισμένες τροφές. Τα τελευταία χρόνια είχε συχνότερη αιμορραγία στα έντερα που σταδιακά αύξανε. «Εξαντλείτο από την αιμορραγία και τη μεγάλη κούραση. Μου έρχεται μερικές φορές να σβήσω», έλεγε. Μερικές φορές μάλιστα έπεφτε λιπόθυμος στην αυλή της καλύβης του και όταν συνερχόταν ευχαριστούσε το Θεό που δεν τον είδε κανείς. Από τη μεγάλη απώλεια αίματος το πρόσωπό του έγινε κάτοχρο. Ο γέροντας δεν ανησυχούσε. Ο ίδιος ήξερε καλύτερα από τον καθένα και για την ασθένεια και για το τέλος του, που αισθανόταν να πλησιάζει, αλλά δεν το έλεγε σε όλους. Ο γέροντας στις 22 Οκτωβρίου 1993 βγήκε από το Άγιο Όρος για την αγρυπνία του Οσίου Αρσενίου στη Σουρωτή. Αυτή όμως επρόκειται να είναι η τελευταία έξοδός του. Δεν θα επέστρεφε πλέον ούτε και κοιμημένος. Εν τω μεταξύ έπαθε ηλαιό. Έφραξαν τα έντερα, σταμάτησε για λίγο και η αιμορραγία. Εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να υποκύψει στις παρακλήσεις, να υποβληθεί σε εξετάσεις. Η ασθένειά του εξελίχθηκε εν συντομία ως εξής. Στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη προχωρημένου καρκίνου. Ακολουθώντας την υπόδειξη του γιατρού, πήγαινε για ακτινοβολίες ώστε να προετοιμαστεί ο όγκος για την εγχείρηση. Αφαιρέθηκε ο όγκος του παχαίους εντέρου, αλλά η νόσος εξελισσόταν τρομερά γρήγορα. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν χαριτωμένος και ευδιάθετος και έλεγε τα όμορφα αστεία του σαν να μην ήταν αυτός ο ασθενής. Παρηγορούσε και ανακούφιζε όποιον πήγαινε κοντά του. «Γέροντα, γιατί δεν κάνετε προσευχή να σας θεραπεύσει ο Θεός αφού σας έχουμε τόσο ανάγκη?» το ρώτησε κάποιος. «Τι, να κοροϊδεύουμε το Θεό αφού εγώ ζήτησα να μου δώσει αυτή την αρρώστια?» Μακαρία και αφανής κοίμηση. Ενώ υποτασσόταν ταπεινά στις υποδείξεις των γιατρών, κάποια ημέρα κάλεσε τον γιατρό και του είπε: «Εδώ θα σταματήσουμε τη θεραπεία». «Γιατί, γέροντα?» «Τώρα θα κάνεις υπακοή εσύ. Θα δώσεις εντολή να σταματήσουμε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χθες θέλησα να προσευχηθώ γονατιστός και δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να δω κανέναν. Έληξε η αποστολή μου, αυτό ήταν. Εδώ θα με αφήσετε». «Γέροντα, το σηκώτη σας πρίστηκε και σας πονάει», του είπα, «γιατί είχε κάνει μεταστάσεις φοβερές». Χαμογέλασε και μου είπε: «Α, αυτό είναι το καμάρι μου, μη στεναχωριέσαι. Αυτό με κράτησε ως τα 70 και αυτό τώρα με στέλνει όσο πιο γρήγορα μπορεί εκεί που πρέπει να πάω. Μη στεναχωριέσαι γι' αυτό, μια χαρά είμαι». Δεν δεχόταν να κάνει ενέσεις παυσίπονες. Δεν ήθελε να λείψει τελείως ο πόνος. Ο γέροντας είχε επιθυμία να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς στο περιβόλι της Παναγίας. Αλλά και πάλι εμποδίστηκε από νέα επιδείνωση της ασθένειας. Πίσω από αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια κρυβόταν το θέλημα του Θεού, δηλαδή να ταφεί έξω στον κόσμο. Οι άνθρωποι, όσο τον είχαν ανάγκη όταν ζούσε, άλλο τόσο θα τον χρειάζονταν και μετά την κοίμησή του. Οι πόνοι συνεχώς επιτείνονταν και έφτασαν πλέον να ισοτιμούνται με τους πόνους των μαρτύρων. Δεν πανικοβαλόταν, δεν γόγγιζε, αλλά υπέμενε και δοξολογούσε. Έλεγε: «Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες, δεν με ωφέλησε η άσκηση που σαν μοναχός έκανα τόσα χρόνια».
Στην εορτή της Αγίας Εφημίας, 11 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστό στο κρεβάτι του, αφού πλέον